Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Γεωργίου Κλαμπ. Στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Σορτίκος. Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή με το τελικό 1-1. Τα υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Super League, Λαμία Πανετολικός 0-2, Ολυμπιακός Πανιώνιος 4-0, Όφη Ξάνθη 0-0, Απόλλων Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης 0-2, Λάρισα Ατρόμητος 0-1, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-0 και Άρης ΠΑΣ Γιάννινα 1-0. Για τη Football League και για τη 15η αγωνιστική τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ηρακλής Πλατανιάς 2-2, Κυσαμικός Απόλλων Πόντου 1-0, Απόλλων Λάρισας Ηρόδοτος 1-1, Βόλος Αίτητος Σπάτων 3-1, Σπάρτη Αιγινιακός 1-0, Εργοτέλης Δόξα Δράμας 2-0, Παναχαϊκή Κέρκυρα 1-0 και Τρίκαλα Καραϊσκάκης 0-0. Για τη 16η αγωνιστική της Basketball League τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Κολαργός Περιστέρι 75-76, Κίμη Κολοσσός Ρόδου 91-86, Άρης Πανιώνιος 79-56, ΑΕΚ Ρέθυμνο 82-62, Προμηθέας Πατρών ΠΑΟΚ 82-59, Ήφαιστος Λίμνου Ολυμπιακός 53-73 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου με το μάτς Λαύριο Παναθηναϊκός στις 3.30 το μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 111 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του και ο ερασιτέχνης έφτιαξε ένα ξεχωριστό βίντεο για να γιορτάσει τα γενέθλια των Πρασίνων. Η Manchester City νίκησε εύκολα την Arsenal με 3-1 και βρίσκεται στο -2 από τη Liverpool που αντιμετωπίζει σήμερα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το βράδυ την West Ham μέσα στο Λονδίνο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του αφού κόντρα στους Wizard ξεπέρασε τους 8.000 πόντους στην καριέρα του στο NBA. Ενώ η Κατερίνα Στεφανίδη μετά τους πρώτους δύο αγώνες βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του World Indoor Tour στο Epicondo με 13 βαθμούς.